Η κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου είναι κοντά μας, μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμού. Να την καλημερίσουμε. Βλέπουμε και τον κύριο και τον Χρήστο Νικολαίδη μαζί με τον κύριο Πέτρο Κυρκίδη. Καλημέρα σας. Τον οργανωτικό γραμματέα της ΠΟΕΔΗΝ. Για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία προκαλούν πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη απορία. Χρήστο, πάμε γρήγορα να μας πείτε τι γίνεται πάνω. Για να ακούσουμε την κυρία Παυλοπούλου με προσοχή αμέσως μετά για τους εμβολιασμούς. Ναι, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα, έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες, έχει δύο πολύ σοβαρές όψεις. Η μία όψη έχει να κάνει με την κατάσταση που έχουμε στα νοσοκομεία και πιο συγκεκριμένα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Από το κοντρόλ που κάνουμε κάθε μέρα προκύπτει ότι κάθε ώρα που περνάει η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και δυστυχώς σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας, ακόμα και μία κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας είναι δυσέβρετη και γίνεται ανάρπαστη δυστυχώς. Η δεύτερη πτυχή όμως έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά μαϊμού. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε και μία νέα υπόθεση, μία νέα καταγγελία, μία νέα έρευνα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκίδης, ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένος στα δημόσια νοσοκομεία, είναι μαζί μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κυρκίδη, καταρχάς για το μεγάλο θέμα με τις ΜΕΘ. Εάν βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση αρχίζει και ζορίζει πραγματικά όμως, θα ζήσουμε τον περσινό Οκτώβριο και πάλι? Καλημέρα σας, εύχομαι να μην το ζήσουμε. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι οδεύουμε προς τα εκεί, τουλάχιστον είμαστε στο ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή όλες οι ανεπτυγμένες κλίνες ΜΕΘ, ναι, σε επίπεδο πόλης Θεσσαλονίκης, των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης που είχαν παραμείνει, είναι κατηλημένες στο 100%. Όλες. Γίνονται συζητήσεις για μετατροπή, όλες. Γίνονται συζητήσεις. Είχαμε και περιστατικό διασωληνωμένο εκτός ΜΕΘ. Έτσι, περίμενε σε αναμονή στο Παπα-Νικολάου. Περιμένουμε να δουν τι θα αποφασίσει και η αρμόδιοι της υγειονομικής περιφέρειας. Γίνονται συζητήσεις για μετατροπή ξανά κλινών ΜΕΘ, παράδειγμα στο Γεώργιος Γεννηματάς, οι 13 κλίνες ΜΕΘ αυτή τη στιγμή είναι ΜΕΘ γενικής, δεν είναι ΜΕΘ COVID, ναι, ήτανε ΜΕΘ COVID. Ναι, ναι. Τώρα γίνεται μια συζήτηση, είναι στο stand-by αν θα μετατραπούν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, δυστυχώς. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε και εμείς να μετατραπούμε σε κλίνες ΜΕΘ. Το ίδιο και σε άλλα νοσοκομεία που κρατάνε, μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, που έχουν κάποιες εφεδρικές που είναι αυτή τη στιγμή απλές κλίνες ΜΕΘ. Αυτή είναι η κατάσταση. Στην επαρχία είναι ακόμη χειρότερα. Άρα λοιπόν σε κάποια νοσοκομεία δεν υφίσταται. Μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, κύριε. Αν αρχίσαμε από τώρα να έχουμε διασωληνωμένο εκτός ΜΕΘ. Σωστά. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Ναι, δυστυχώς είμαστε, και παρότι υπάρχει καλό κλίμα, θερμό κλίμα. Ναι. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν ξανά. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παυλοπούλου. Θέλουμε μια. Εγώ τουλάχιστον θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτό που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και το συζητάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την εγκαλούν. Ότι πάμε σε έναν τρίτο γύρο εμβολιασμού, χωρίς αυτός ο γύρος, αυτό το τρίτο αναμνηστικό εμβόλιο, να έχει πάρει άδεια από τον εθνικό, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Φαρμάκου, από τον EMA. Αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του και δεν επιτείνει την όποια καχυποψία, εγώ δεν θα πω ιδεολογική άρνηση, αλλά την όποια καχυποψία των πολιτών. Καλημέρα σας. Με την ευκαιρία του πολύ εύστοχου ερωτήματός σας, αλλά και του ρεπορτάζ που προηγήθηκε σχετικά με την αυξανόμενη πληρότητα των ΜΕΘ, θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ναι. Από τις αρχές της πανδημίας, πριν κυκλοφορήσει το εμβόλιο, είχαμε την πεποίθηση ότι όλες αυτές οι φρικτές εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, οι θάνατοι, τα φέρετρα, όλα αυτά που όλοι είδαμε, θα συνέτειναν στο ότι έπρεπε να ομονοήσουμε και να σταματήσουν οι αντιεμβολιαστικές φωνές και όλοι μαζί να συμμορφωθούμε στον εμβολιασμό και να βγούμε σιγά σιγά από την πανδημία. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο, δυστυχώς. Πολλαπλασιάστηκαν οι αντιεμβολιαστικές φωνές και δεν εκφράζουν μόνο φόβο. Ας μην έχουμε αυταπάτες ότι το 30%, 40% ανάλογα με την ηλικία που παραμένει ανεμβολίαστο εκφράζουν μόνο φόβο. Δυστυχώς, οι αντιεμβολιαστικές φωνές εκφράζουν πλέον αντισυστημικότητα, αντιπολιτευτικότητα και κάθε είδους δυσαρέσκεια. Συνεπώς, πρέπει να εμβολιαστούμε, τελεία και παύλα.
Η τρίτη δόση είναι απαραίτητη, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, για τα άτομα που δεν απάντησαν λόγω ελαττωματικού, ας πούμε, ανοσοποιητικού συστήματος, ναι, όπως είναι τα άτομα με ανοσοκαταστολή. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η τρίτη δόση έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες πριν τη δική μας, χωρίς να πάρει άδεια η τρίτη δόση. Ας πούμε, η Γαλλία το έχει χορηγήσει από το Πάσχα ήδη. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και τέταρτη δόση. Δεν έπρεπε να έχει πάρει άδεια. Όλα τα εμβόλια είναι αδειοδοτημένα. Είναι αδειοδοτημένα. Λοιπόν, ας μην δημιουργούμε έτσι σύγχυση στον κόσμο. Υπάρχει πληθυσμός στον οποίο είναι απαραίτητη η τρίτη δόση. Και πάλι εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι όλη η ομάδα των ανοσοκατασταλμένων δεν βρίσκονται στον ίδιο κίνδυνο. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη και η συμβουλή του προσωπικού τους γιατρού, κατά πόσον δηλαδή η τρίτη δόση θα τους ωφελήσει. Και από εκεί και πέρα είναι η άλλη ομάδα η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο, λιγότερο βέβαια από την πρώτη ομάδα, που είναι τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ηλικία. Και στη συνέχεια είναι οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Ενδεχομένως η τρίτη δόση, λέω ενδεχομένως, προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιώ, ενδεχομένως λοιπόν η τρίτη δόση να βοηθήσει στη μείωση της μετάδοσης, δεν το ξέρουμε αυτό, διότι άρα δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Άρα ενδεχομένως να πάμε και στο γενικό πληθυσμό. Αμφιβάλλω εάν χρειαστεί να πάμε στο γενικό πληθυσμό. Και γιατί εδώ δεν θέλω να δημιουργείται σύγχυση. Μάλιστα. Όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι οι δύο βασικές δόσεις είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στη σοβαρή νόσο, την νοσηλεία και το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο πήραν άδεια τα εμβόλια. Δεν πήραν για να προλαμβάνουν τη μόλυνση. Η προστασία λοιπόν στη σοβαρή νόσο και στο θάνατο παραμένει ψηλή με τις δύο δόσεις, εκτός από τις κατηγορίες τις οποίες προαναφέρθηκα. Μια γρήγορη απάντηση, κυρία Παυλοπούλου, ο εμβολιασμός με τα αντιγρυπικά θα βοηθήσει ενδεχομένως να αναχαιτιστεί η διασπορά, μιας και μιλάμε για ιούς του αναπνευστικού, ή όχι? Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι απαραίτητος φέτος, ειδικά διότι με την άρση των μέτρων, διότι έτσι λέγαμε και πέρυσι, θα μου πείτε, αλλά πέρυσι δεν ξέραμε ότι θα έχουμε lockdown τόσους μήνες. Ναι. Συνεπώς, γι' αυτό και δεν κυκλοφόρησε ο ιός της γρίπης καθόλου. Φέτος που έχουν αρθεί τα μέτρα, αναμένουμε ότι θα υπάρχει κυκλοφορία του ιού της γρίπης. Μάλιστα. Επίσης, υπάρχει το εξής μειονέκτημα, ότι δεν έχουμε φυσική ανοσία από φυσική έκθεση την προηγούμενη και την προπροηγούμενη χρονιά, συνεπώς στη γρίπη, συνεπώς είμαστε ακόμα πιο ευάλωτοι. Άρα λοιπόν, όσο περισσότεροι ιοί του αναπνευστικού κυκλοφορούν, τόσο θα επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας. Συνεπώς είναι απαραίτητος ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παυλοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.